Πάμε στα της πανδημίας τώρα. Λουκέτο, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται να μπει στα μεγάλα δημόσια εμβολιαστικά κέντρα, καθώς μετά την αποτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος δεν υπάρχει αναμενόμενη συμμετοχή πολιτών, με την κυβέρνηση να κλείνει πια το μάτι στους ιδιώτες γιατρούς. Η διατήρηση των κέντρων φαίνεται πως είναι ασύμφορη, αλλά κυρίως επιδεικνύει πως πλέον κλείνονται ελάχιστα ραντεβού. Και έτσι αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να κλείσουν τα περισσότερα από αυτά. Σήμερα ο ΟΗΕ ανακοίνωσε 2.422 νέα κρούσματα, 364 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 37 συμπολίτες μας έχασαν τη μάχη για τη ζωή. Παραμένοντας στο θέμα, συνδεόμαστε απευθείας με την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Καλησπέρα σας, κυρία Ψαλτοπούλου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ζητήσω ένα γενικό σχόλιο. Πώς εξελίσσεται η πανδημία, δηλαδή αυτή η εικόνα αποκλιμάκωσης που δείχνουν τα νούμερα, αν βέβαια βγάλουμε από την εξίσωση τα σχολεία, θα έρθω σε αυτό μετά, είναι πραγματική ή πλασματική? Είναι πραγματική, γιατί βλέπουμε και τα αλλήματα γενικά στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν μία κατιούσα πορεία. Βεβαίως υπάρχουν και πόλεις οι οποίες είναι στο κόκκινο και έχουμε αυτά τις προσπάθειες να μειωθούν τα νέα κρούσματα ή αλλιώς θα γίνει ένα mini lockdown, αλλά στην ουσία υπάρχει μία αποκλιμάκωση. Αυτή η αποκλιμάκωση κυρίως οφείλεται πρώτον στον μεγάλο αριθμό εμβολιασμών και εμβολιασμένων και δεύτερον στα πάρα πολλά self-test, rapid tests που γίνονται, ή PCR test που γίνονται, και όλα αυτά τα τεστ μπορούν αρκετά εύκολα να δείξουν ποια άτομα έχουν κορονοϊό, ακόμα και να μην το γνωρίζουν, έτσι ώστε αυτά τα άτομα να παραμείνουν στο σπίτι τους. Επομένως, έχουμε προς το παρόν μία αποκλιμάκωση. Όσο περισσότερο εμβολιαζόμαστε ενήλικες, τόσο μικρότερες επιδημικές ηρωές περιμένουμε στα παιδιά. Βεβαίως, το στοίχημα είναι Οκτώβριος και Νοέμβριος, όπως καταλαβαίνετε, διότι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, πρώτον, τα σχολεία θα έχουν ανοίξει 20 μέρες, ένα μήνα, επομένως θα έχουμε μία εικόνα από εκεί. Δεύτερον, θα έχουμε τα πανεπιστήμια, μεγάλη χώρηση ροής νέων, νέων ατόμων, ενηλίκων. Ναι. Βεβαίως, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι εκπληκτικό το ποσοστό των φοιτητών και των φοιτητριών των εμβολιασμένων, οπότε να ευχαριστήσουμε όλες τις φοιτητρίες και τους φοιτητές που έχουν εμβολιαστεί και κάνουν τα πανεπιστήμια ακόμα πιο ασφαλή. Και βεβαίως, επειδή οι δραστηριότητες αρχίσουν να είναι εσωτερικές από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και στην Αμερική, το στοίχημα είναι τι θα γίνει και ποια θα είναι η εικόνα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, που ακόμα κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια. Τώρα, είπατε πριν ότι όσο περισσότερους εμβολιασμένους ενήλικες έχουμε, τόσο λιγότερες επιδημικές ηρωές θα έχουμε και στα σχολεία. Αυτό Σωστά. είναι και συγκοινωνούντα δοχεία, κυρία Ψαλτοπούλου. Έχετε δηλαδή, δίκιο. Μετά Έχει. Θα πάμε στα σχολεία, θα υπάρξουν σειροές και θα αρχίσουν να διασπείρονται και στα σπίτια. Έχετε απόλυτα δίκιο. Η μετάλλαξη, το μεταλλαγμένο στέλεχος τύπου Δέλτα, ακριβώς αυτό κάνει λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας. Περιμένουμε και από τον ενήλικα να κολλήσει τα παιδιά και από τα παιδιά να κολλήσουν τον ενήλικα. Όμως, ανεξάρτητα ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητάμε τον εμβολιασμό στους εφήβους, πρέπει να γνωρίζουμε ότι εμείς οι ενήλικες έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη, διότι εμβολιαζόμενοι εμείς, όλοι μας, προστατεύουμε και τα παιδιά. Και επίσης, μεγάλος αριθμός, μεγάλη πλειοψηφία των θανάτων, όπως καθημερινά το βλέπουμε, είναι τα 90% είναι είτε άτομα άνω των 70 ετών, είτε τα άτομα που έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα. Επομένως, εκεί είναι σίγουρα που κάθε κοινωνία πρέπει να έχει το βάρος να βοηθήσει να πάρουν την απόφαση αυτές οι ηλικίες να εμβολιαστούν, γιατί όχι στο 100%. Βεβαίως, θα ήθελα να σας ρωτήσω ταυτοχρόνως, επειδή αρχίζουμε και κουβεντιάζουμε, κυρία Ψαλτοπούλου, και για το ποιο θα είναι το αποτύπωμα της επανέναρξης των σχολείων στην, γενικά στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Θέλετε να μας δώσετε μία ημερομηνία στο μέτρο, βεβαίως, που αυτό είναι δυνατό. Πότε είναι το crash test, από πότε και μετά θα ξέρουμε αν αυτό το αποτύπωμα είναι βαρύ ή όχι, είναι στα μέσα Οκτωβρίου, ας πούμε. Ναι.
Έχετε δίκιο, είναι μέσα στον Οκτώβριο. Γιατί τα δεδομένα τα επιστημονικά τα έχουμε από τους προηγούμενους μήνες του 2021, αλλά εκεί δεν είχαμε το μεταλλαγμένο στέλεχος τύπου Δέλτα. Επίσης έχουμε δεδομένα από την Αμερική, αλλά και εκεί έχουν εκατομμύρια έφηβοι εμβολιαστεί πρώτον. Mm-hmm. Και βλέπουμε, παραδείγματος χάρη στη Φλόριδα, τον είπα, μία μεγάλη αύξηση αναλογικά των πολύ πολύ σπάνιων θανάτων στα παιδιά. Δηλαδή είδαμε μία αύξηση στο τελευταίο. Αλλά είναι ένα πολύ σπάνιο γεγονός, το οποίο δείχνει και αυξημένα κρούσματα και αυξημένες νοσηλίες. Και αυξημένο θανάτο. Βεβαίως πρέπει να γνωρίζουμε ότι από τις μελέτες που έχουν γίνει με το μεταλλαγμένο στέλεχος δείχνουν ότι οι ανεμβολίαστοι έφηβοι έχουν τετραπλάσια πιθανότητα να νοσήσουν τόσο βαριά ώστε να νοσηλευτούν ή να διασωληνωθούν σε σχέση με τους εμβολιασμένους. Παρ' όλα αυτά είναι, όπως είπαμε, κάτι πολύ σπάνιο, ναι. Και κυρίως σχετίζεται με τα παιδιά και τους εφήβους οι οποίοι έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα. Επομένως, έχουμε την εικόνα της Αμερικής με μεγάλη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών στους εφήβους. Ναι. Έχουμε την αύξηση των κρουσμάτων εκεί, την αύξηση των νοσηλιών στους εφήβους και των διασωληνώσεων, αλλά δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για να μπορούμε με σιγουριά να πούμε τι θα γίνει και στην Ευρώπη. Όλοι περιμένουν το μεταλλαγμένο στέλεχος τύπου Δέλτα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε το προηγούμενο εξάμεινο που είχαν ανοίξει τα σχολεία. Mm. Τώρα υπάρχει, πώς θα λειτουργήσει, και επίσης και τα πανεπιστήμια στις περισσότερες χώρες του βορείου ημισφαιρίου δεν λειτουργούσαν, ήταν εξ αποστάσεως. Πέρυσι πλέον όλοι είναι διαζώσεις. Επομένως, είναι μια καινούργια εικόνα, μια καινούργια πραγματικότητα, mm-hmm. να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την καθημερινότητα, τη διαζώσεις και την εκπαίδευση διαζώσεις με περισσότερους εμβολιασμούς, αλλά και με μεταλλαγμένο στέλεχος τύπου Δέλτα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα καλά πώς θα εξελιχθεί, και ο Οκτώβρης, το πολύ ο Νοέμβρης, είναι καθοριστική μήνες. Και πάνω εκεί που θα περάσουμε, αν περάσουμε βεβαίως, θα το δούμε αυτό, το πρώτο crash test, δηλαδή εκεί τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, θα δούμε πόσο ήταν το αποτύπωμα της εκπαίδευσης στην πανδημία, τότε είναι που θα αρχίσει ο καιρός για τα καλά να κρυώνει, θα αρχίσουμε όλοι να ψάχνουμε εσωτερικούς χώρους και εκεί θα αρχίσουν τα δύσκολα, έτσι, τα πραγματικά δύσκολα. Τα δύσκολα. Έχετε δίκιο, δυστυχώς. Έχετε δίκιο. Αναρωτιέμαι όμως, με σχεδόν 40% των συμπολιτών μας ανεμβολίαστο, έχει νόημα να μιλάμε για τέτοιου τύπου αποκλεισμούς? Ακόμα και ο Biden ουσιαστικά έχει πάρει πίσω το θέμα της υποχρεωτικότητας. Έχει νόημα να βρείτε εσείς οι επιστήμονες, να προτείνετε, δεν είναι, η απόφαση είναι πολιτική, αλλά εσείς κάνετε τις προτάσεις. Έχει νόημα να βρείτε κάποιους τρόπους συνύπαρξης των μεν και των δε? Φαντάζομαι το να αποκλείσουμε από κοινωνικές δραστηριότητες το 40% του πληθυσμού δεν είναι και πολύ, δεν μας πάει μακριά, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, βλέπετε ότι και ο Biden όμως, όπως είπατε, συζητάει πάρα πολύ το θέμα της υποχρεωτικότητας. Ναι. Βεβαίως υπάρχει εκεί πέρα ένα Democrats versus Republicans πρόβλημα. Και γενικά δεν είναι απλή συζήτηση το θέμα της υποχρεωτικότητας. Δεν είναι καθόλου απλή συζήτηση. Αυτό δεν είναι, ας το πούμε, θέμα ακριβώς ιατρικό, γιατί εμείς μιλάμε για αναγκαιότητα. Ναι. Αντίστοιχα και στην Ευρώπη, η Ιταλία και η Γαλλία βλέπετε ότι πιέζουν ως προς την υποχρεωτικότητα. Προσωπικά, ναι, πάντοτε μιλάω για αναγκαιότητα. Είναι δύσκολη η έκφραση υποχρεωτικότητα που πρέπει η πολιτεία να την αποφασίσει ανάλογα και με την πίεση του σύστημα υγείας, ανάλογα με το πόσο η κοινωνική ζωή, η οικονομική ζωή, όλα αυτά έχουν επηρεαστεί. Οπότε είναι ένα πολύπλευρο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Mm-hmm. Για μένα δεν είναι τόσο πολύ επαγγελματικό το θέμα όσο ηλικιακό. Όταν βλέπουμε ότι ηλικιωμένοι, 70 χρονών είσαι νέος, 75 χρονών είσαι νέος, αλλά όταν βλέπεις ότι αυτοί διασωληνώνονται πολύ πιο συχνά και πεθαίνουν, στην ουσία η υποχρεωτικότητα πρέπει να αρχίσει από τις πολύ μεγάλες ηλικίες, 80 και άνω, 75 και άνω, δηλαδή από τις ηλικίες αυτές που πρέπει στην ουσία να τους διασφαλίσουμε να επιβιώσουν, γιατί δεν θα τα καταφέρουν. Άρα, κυρία Ψαλτοπούλου, αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε. Εσείς θέτετε κριτήριο ηλικιακό, όχι κριτήριο ειδολογικό με βάση τα επαγγελματικά, δηλαδή η οδηγή λεωφορείου.
ιονοί, εκπαιδευτικοί. Εσείς λέτε οι ευάλωτοι, οι 80ριδες, ας πούμε, οι 90ριδες. 85 και άνω, 80 και άνω. Γιατί εκεί που βλέπουμε τους πολλούς θανάτους. Πάντοτε, ως γιατροί, μιλάμε για αναγκαιότητα. Δηλαδή, προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον να μην καπνίσει. Και ξέρετε, είναι οξύμορο κάποιος να καπνίζει, αλλά να λέει να είναι 65 χρονών να καπνίζει, συνέχεια 40 χρόνια να έχει καπνίσει, να λέει δεν μπορώ να εμβολιαστώ, γιατί έχω ένα άγχος τι θα μου συμβεί. Αλλά παρόλα αυτά, δηλαδή, μακάρι να μπούμε στη διαδικασία να πείσουμε τον κόσμο. Όσο περισσότερο εμβολιάζει το κόσμο, τόσο τουλάχιστον μειώνονται οι θάνατοι. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούν οι επιστήμονες παγκοσμίως να λύσουν την εξίσωση πώς θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός, αλλά τουλάχιστον είναι πάρα πολύ σημαντικά τα δεδομένα ότι μειώνονται οι θάνατοι όπου υπάρχουν πολλοί εμβολιασμοί. Αλλά όσο πιέσει στις μεγαλύτερες ηλικίες να εμβολιαστούν, ιδιατά στο 100%, μειώνει πολύ τους θανάτους. Σκεφτείτε, έχουμε 350 διασωληνωμένοι, το 90% είναι ανεμβολίαστοι. Αν εν δυνάμει ήταν 100% εμβολιασμένοι, θα είχαμε τους 50 διασωληνωμένους που έχουμε, όταν είμαστε, ξέρετε, διασωληνωμένοι, ένα 50% επιβίωση, ένα 50% μη επιβίωση. Οπότε θα μιλούσαμε για άλλα νούμερα, θα είχαμε μεγαλύτερη ελευθερία, μεγαλύτερη απόλαυση των δημοκρατικών μας, ας πούμε, δικαιωμάτων, θα ήταν πολύ καλύτερα με πολύ λιγότερους θανάτους για την κοινωνία, για την οικονομία, για καθένα από εμάς, για τις οικογένειές μας. Κυρία Ψαλτοπούλου, με δεδομένη την αυξημένη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Δέλτα, που έχει κυριαρχήσει πια και στην Ελλάδα, και τον μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που διστάζουν ή δεν θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν το εμβόλιο, αυτά τα δύο μαζί μπορούν να δώσουν διασωληνώσεις περισσότερες από αυτές που είχαμε πριν ένα εξάμηνο που δοκίμασαν το σύστημα υγείας. Δηλαδή, τα έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας αυτά, ή μπορεί να κουβεντιάζουμε πάλι για αυτόν τον ίδιο εφιάλτη σε κάτι μήνες από τώρα? Ευτυχώς όλοι εμείς που εμβολιαστήκαμε κρατάμε αυτή την ισορροπία, τουλάχιστον να υπάρχουν λιγότερες διασωληνώσεις. Αν όμως, όπως καταλαβαίνετε, τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο φτάσουμε στα διπλάσια κρούσματα από τώρα, αναλογικά οι άνθρωποι, οι θάνατοι θα φτάνουν στο 80 και 90, 90 νεκροί, ένα μαύρο νούμερο, καταλάβατε, που βλέπαμε το προηγούμενο χειμώνα. Βεβαίως, αν σε αυτή την εξίσωση προσθέσουμε και τη μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου για τους εμβολιασμένους, άλλο πράγμα είναι το 87 και το 92%, άλλο το 65%, έτσι δεν είναι? Έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά ας δούμε την εικόνα ότι οποιοδήποτε από αυτά τα εμβόλια έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στους διασωληνωμένους. Δηλαδή, ίσως και δεν πειράζει κάποιος να κολλήσει. Το τέλειο θα ήταν να μην κολλούσε καν όταν εμβολιαζόταν, αλλά τουλάχιστον ας γλιτώσουμε τη διασωλήνωση που έχουμε ένα 50% επιβίωση. Εκεί είναι το σημείο, δηλαδή, που με τον εμβολιασμό διασφαλίσεις, ποτέ δεν είσαι σίγουρος τι μπορεί να σου συμβεί την επόμενη μέρα, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό διασφαλίσεις ότι δεν θα σου συμβεί. Και βεβαίως και τα εμβόλια δεν μπορούν να έχουν 100% ασφάλεια. Δυστυχώς, και οποιοδήποτε φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουμε, βλέπουμε, κρατάμε το χαρτί οδηγιών και βλέπουμε μία σειρά. Αλλά έχει δείξει, πλέον το βλέπουμε σε χώρες ή σε πολιτείες, ας πούμε, της Αμερικής. Μεγάλοι εμβολιασμοί, λιγότεροι θάνατοι. Λιγότεροι εμβολιασμοί, οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι φτάνουν σαν να ήταν παλιά στο δεύτερο κύμα. Αυτό είναι που έχουμε κερδίσει αυτή τη στιγμή με τον εμβολιασμό, γιατί μάσκες φοράμε και βεβαίως και η σημασία των self-test είναι και αυτή πολύ σημαντική, τουλάχιστον να το καταλάβεις σε πιο αρχικό στάδιο για να μπορέσεις να προσέξεις, να είσαι σπίτι, να μην γίνουν αυτές οι συρροές των κρουσμάτων. Βέβαια, ξέρετε, έχει νόημα αυτή τη στιγμή, επιδημιολογία είναι και η επιστημονική σας ειδίκευση, να κάνουμε και τη συζήτηση, επειδή σιγά σιγά αρχίζει και συζητείται και μεταξύ γονέων, τώρα που θα αρχίσουμε με τα σχολεία να έχουμε σειροές κρουσμάτων, θετικά self-test και όλα αυτά. Να δούμε πάλι από την αρχή πόσο αξιόπιστο είναι ένα self-test για μικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν συμπτώματα, ή ακόμη και ένα rapid. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοια εικόνα?
Προφανώς το self-test έχει λιγότερη αξιοπιστία από ένα rapid, το rapid έχει λιγότερη από ένα PCR. Όμως σε ένα μαζικό screening πληθυσμού, όταν μιλάμε όπως είδατε 400.000 τεστ, ένα σεβαστός αριθμός θα είναι self, σεβαστός rapid και ελάχιστα θα είναι PCR. Αναλογικά δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις 200.000 PCR τεστ, είναι τεράστια πλέον αυτή η κατανάλωση, πηγαίνει στα αναλογικά. Mm-hmm. Και βλέπουμε όμως ότι αυτό μας οδηγεί, γιατί πολλές φορές πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα, όπως βλέπετε με τον κορονοϊό. Αυτό μας επαρκεί σταδιακά τουλάχιστον να μην έχουμε τα 3.500 κρούσματα, 4.000, κάπου σταδιακά να κατεβαίνουμε και βλέπετε και οι διασωληνωμένοι. Βεβαίως έχουμε τους θανάτους που είναι δραματικό, αλλά και οι διασωληνωμένοι τουλάχιστον δεν αυξάνονται. Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.